Γεια σας από το Lela's Handmade Artisan Soaps. Αυτό είναι το πρώτο από τρία βίντεο που σας έχω ετοιμάσει με θέμα το soap dough ή αλλιώς σαπουνοπλαστελίνη ή σαπουνοζυμαράκι. Θυμάστε ένα σαπούνι που είχα φτιάξει πέρσι προσπαθώντας να μιμηθώ ένα ηλιοβασίλεμα? Αν όχι, θα βρείτε το link στην περιγραφή του βίντεο από κάτω. Τότε είχα βάλει μέσα στο καλούπι ένα ένθετο σαπούνι από σαπουνοπλαστελίνη. Το τελικό αποτέλεσμα δεν ήταν και τόσο επιτυχημένο, όμως πιο πολλά μαθαίνω από παρτίδες που δεν μου πετυχαίνουν παρά από παρτίδες που πετυχαίνουν. Σήμερα θα προσπαθήσω να δουλέψω και πάλι με σαπουνοπλαστελίνη στο πλαίσιο του Soap Challenge του Φεβρουαρίου. Για όσους δεν γνωρίζουν, το Soap Challenge Club είναι ένας διεθνής μηνιαίος διαγωνισμός σαπουνιού. Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να φτιάξει ένα σαπούνι με συγκεκριμένες αισθητικές προδιαγραφές κάθε φορά. Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα για το Soap Challenge Club, ρίξτε μία ματιά στην περιγραφή. Πριν συνεχίσω, να σας πω ότι αν σας αρέσουν τα βίντεο που φτιάχνω, μπορείτε να στηρίξετε τη δουλειά μου με μία δωρεά μέσω PayPal. Το link θα το βρείτε επίσης στην περιγραφή του βίντεο. Και φυσικά, αν επιθυμείτε να κάνετε μαθήματα μαζί μου, διαβάστε στην περιγραφή. Θεωρία τώρα. Τι είναι η σαπουνοπλαστελίνη? Είναι σαπούνι ψυχρής μεθόδου, στο οποίο δεν έχουμε επιτρέψει την εξάτμιση του νερού. Η σαπωνοποίησή του έχει γίνει κανονικά, αλλά επειδή δεν έχει χάσει το νερό του, παραμένει μαλακό και εύπλαστο. Ο εμπνευστής της ιδέας αυτής και πρώτος δημιουργός της σαπουνοπλαστελίνης είναι η B. Ayata. Αν δεν τη γνωρίζετε, αξίζει να ρίξετε μία ματιά στο κανάλι της και το site της. Sorcery Soap λέγεται. Αν θέλετε να εντρυφήσετε στο θέμα, είναι η πλέον αρμόδια. Πάμε λοιπόν στο πρώτο κομμάτι της διαδικασίας, που είναι η παρασκευή της σαπουνοπλαστελίνης. Η ιδανική συνταγή για σαπουνοπλαστελίνη περιέχει και στέρεα και ρευστά λάδια. Γιατί? Για να μην είναι ούτε πολύ μαλακή και κολλάει στα χέρια, ούτε όμως και πολύ σκληρή, ώστε να μην μπορούμε να τη δουλέψουμε. Η προτινόμενη αναλογία είναι κάπου 40% στέρεα λάδια και 60% ρευστά. Στέρεα λάδια είναι, για παράδειγμα, το λάδι καρύδας, το φοινικό πυρηνέλαιο ή τα βούτυρα, κακάο, καριτέ, μάγκο. Η συνταγή μου είναι η εξής: 50% ελαιόλαδο, 25% λάδι καρύδας, 10% αμυγδαλέλαιο και 15% βούτυρο καριτέ. Καλό είναι να είμαστε συντηρητικοί ως προς την ποσότητα του νερού για να μην κολλάει η σαπουνοπλαστελίνη. Έτσι, η αναλογία σόδας νερού στη συνταγή μου είναι ένα μέρο σόδα σε 1,8 μέρη νερό κατά βάρος. Δηλαδή, αν βάλω 10 γραμμάρια καυστική σόδα, θα τα διαλύσω σε 18 γραμμάρια νερό. Τέλος, αντί για αλάτι που βάζω συνήθως για την σκλήριση του σαπουνιού, σε αυτή τη συνταγή θα βάλω γαλακτικό νάτριο. Βοηθάει το σαπούνι να σκληρύνει, αλλά όχι τόσο ώστε να μην δουλεύετε στην εύπλαστη μορφή του. Την διαδικασία την ξέρετε. Αν όχι, μελετήστε κάποια από τα προηγούμενα βίντεό μου. Το διάλειμμα της σόδας αυτή τη φορά το έβαλα για λίγο στην κατάψυξη, για να κατεβάσει η θερμοκρασία όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ήθελα να κρυώσει αρκετά πριν προσθέσω το γαλακτικό νάτριο. Ο Ορέστης λέει ότι το προσθέτουμε κάτω από τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ το blog του Soap Queen λέει κάτω από τους 60 βαθμούς. Τι από τα δύο ισχύει? Δεν ξέρω. Και γιατί? Ούτε αυτό το ξέρω. Αν το ξέρετε, πείτε μου, παρακαλώ. Α, επίσης, γνωρίζατε ότι το γαλακτικό νάτριο πρέπει να διατηρείται στο ψυγείο? Εγώ δεν το ήξερα. Το έμαθα σήμερα, ψάχνοντας τα χημικά χαρακτηριστικά του γαλακτικού νατρίου, για να βρω για ποιο λόγο υπάρχει αυτός ο περιορισμός για τη θερμοκρασία. Όσο περίμενα τα μεν λάδια να ζεσταθούν και το δε διάλειμμα σόδας να κρυώσει, προετοίμασα τα χρώματά μου. Α, βλέπετε και το σαπούνι που ήθελα να φτιάξω. Έφτιαξα συνολικά 3 διαφορετικά χρώματα με την πρώτη παρτίδα και 4 με την δεύτερη. Τα χρώματα είναι μάικα και τα διέλυσα σε λίγο αμυγδαλέλαιο. Το διάλειμμα της σόδας είχε φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου όταν προσέθεσα το γαλακτικό νάτριο. Μετά όμως αναγκαστικά ζέστανα και πάλι λίγο τη σόδα μέχρι τους 46 περίπου βαθμούς για να την ενώσω με τα λάδια.
Ανακάτεψα λίγο με το ραβδομπλέντερ να ομογενοποιηθεί το μείγμα και συνέχισα με το σύρμα για τα αυγά, επειδή δεν ήθελα να μου κάνει φυσαλίδες. Έπειτα, χώρισα τις απονόμαζα σε τρία μέρη και προχώρησα στον χρωματισμό της καθεμιάς με τα χρώματα που είχα φτιάξει. Δεν χρειάζεται να φτάσετε σε πλήρες ίχνος το σαπούνι σας, εγώ το έφτασα σε μεσαίο. Όπως είπαμε, για να μείνει η σαπουνόμαζα μαλακή και εύπλαστη, πρέπει να την προστατέψουμε από τον ατμοσφαιρικό αέρα. Σε αυτό μας βοηθάνε οι πλαστικές σακούλες με φερμουάρ. Ανοίγουμε τη σακούλα μέσα σε ένα μπολ ή ποτήρι, ανάλογα με την ποσότητα που θα φτιάξουμε, και ρίχνουμε μέσα τη σαπουνόμαζα. Κλείνουμε το φερμουάρ μέχρι τα 2 τρίτα και έπειτα ζουλάμε τη σακούλα να φύγει ο αέρας, είτε με ένα ξύλο ή χάρακα. Αφού αφαιρέσουμε όσο περισσότερο αέρα μπορούμε, κλείνουμε και το υπόλοιπο φερμουάρ. Πατικώνουμε τη σακούλα να γίνει το περιεχόμενο λεπτό και επίπεδο και την βάζουμε για μία ώρα στο ψυγείο. Αυτό το κάνουμε γιατί θέλουμε να αποφύγουμε την υπερθέρμανση του υλικού κατά την σαπωνοποίηση για να μην μας σκληρύνει πολύ. Μετά από μία ώρα την βγάζουμε από το ψυγείο και την αφήνουμε σε μία επίπεδη επιφάνεια για 3 μέρες έως μία εβδομάδα. Για τις ανάγκες του βίντεο έκανα έναν έλεγχο την αμέσως επόμενη ημέρα, όπου διαπίστωσα ότι δεν ήταν έτοιμες ακόμη. Δεν δουλεύονταν σωστά, κολούσαν και άφηναν κομματάκια στα γάντια και στο τραπέζι. Για να πιστείτε ότι είναι όντως σαπούνι και όχι απλή πλαστελίνη, ορίστε πως αφρίζουν αυτές που έλεγξα. Στις 3 μέρες τις έβγαλα από τη μεγάλη σακούλα και τις χώρισα σε κομμάτια. Είναι σημαντικό αυτό, ειδικά αν φτιάξετε μεγάλη ποσότητα. Σκεφτείτε ότι κάθε φορά που ανοίγετε τη σακούλα για να πάρετε ένα κομμάτι, η σαπουνοπλαστελίνη χάνει λίγη από την υγρασία της. Επίσης, είναι πολύ πιο βολικό να έχεις μικρά κομμάτια διαθέσιμα κάθε φορά. Εδώ βλέπετε τον πιο αποδοτικό τρόπο για να βγάλετε την σαπουνοπλαστελίνη από τη σακούλα. Πιστέψτε με, ταλαιπωρήθηκα πολύ μέχρι να καταλήξω σε αυτόν τον εύκολο τρόπο. Πρώτα ξεκολλάμε καλά την σαπουνοπλαστελίνη από τη σακούλα. Μετά την βγάζουμε γυρνώντας τη σακούλα τα μέσα έξω. Τη σακούλα την κρατάμε, γιατί θα τη χρειαστούμε μετά. Κόβουμε με μαχαίρι ή σπάτουλα την σαπουνοπλαστελίνη σε όσα κομμάτια θέλουμε. Τα πλάθουμε σε μασουράκι ή μπαλίτσες. Τα τυλίγουμε καλά με μεμβράνη φαγητού και ξανά στην σακούλα με το φερμουάρ. Η σαπουνοπλαστελίνη έτσι διπλοτυλιγμένη μπορεί να διατηρηθεί ακόμη και για 6 μήνες μαλακή, αρκεί να την αποθηκεύσετε σε ένα μέρος μακριά από ήλιο και ζέστη. Και εδώ τελειώνει το πρώτο βίντεο με θέμα την παρασκευή και φύλαξη της σαπουνοπλαστελίνης. Στο επόμενο θα σας δείξω πώς την δούλεψα. Και στο τρίτο θα σας δείξω την παρασκευή του τελικού σαπουνιού. Έως τότε, καλή επιτυχία με τις συνταγές σας και ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.